Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, ο Δημήτρης Κελεσίδης βράβευσε τους ανθρώπους του σε έναν υπέροχο χώρο με μουσική, αγναντεύοντας τη θάλασσα του Αλίμου και αγκαλιάζοντας έναν-έναν τους πρωταγωνιστές της καθημερινότητας, τους εκλεκτούς συνεργάτες του που υπηρετούν την ιδιωτική ασφάλιση με το αιωνόβιο μεγάλο όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η ηγετική παρουσία του, που για 42 χρόνια αναπτύσσει γνήσιους ασφαλιστές, επαγγελματίες εκλεκτούς και κάνει την ασφάλιση γοητευτική υπόθεση, τονίστηκε ιδιαίτερα από τον προσκεκλημένο εκδότη Ευάγγελο Σπύρου. Κυρίως όμως φάνηκε στα χαμογελαστά πρόσωπα των ασφαλιστών του, στο θερμό αγκάλιασμα της συζύγου και συνοδοιπόρου του στη δουλειά Βασιλείας, αλλά και στο θερμό χειροκρότημα, στα λόγια του και τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων μιας μεθοδικής δουλειάς που εξυπηρετεί πάνω από 25.000 πελάτες. Το Next Deal ήταν και εκεί για να σας μεταφέρει στιγμιότυπα. Έχω την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε εξαιρετικά καλά, γιατί ευτυχώς μετά από τέτοιο αγώνα 43 ετών που είμαι εγώ, βλέπω τώρα τα αποτελέσματα όλων αυτών που έχουμε, το χωράφι που έχουμε οργώσει τόσα χρόνια, βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η καλύτερη εποχή κάποιος να μπει στο ασφαλιστικό επάγγελμα. Και σε σχέση με όλο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, όλα αυτά τις καινούργιες καινοτομίες που υπάρχουν και θα εξελιχθούν, αν τις πάρει ο νέος ασφαλιστικός σύμβουλος με το μέρος του, θα έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Γιατί πια είναι επιτακτική ανάγκη της ασφάλισης, το βλέπουμε με την αλλαγή του κλίματος, με την αλλαγή του περιβάλλοντος και δεν πάβει πια να δίνουμε την προτεραιότητα στην εξασφάλιση αυτό το βασικό που υπάρχει και που πρέπει να υπάρχει, αυτό που έλεγε και ο πατέρας σου πριν, τον άνθρωπό μας και τον συνάνθρωπό μας. Γιατί δεν υπάρχει καμία πολιτεία να μπορέσει να είναι αρρωγός αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή τώρα για τελευταία φορά μπορώ να πω ότι αυτό που λέγαμε από παλιά, η ασφάλιση είναι μια πράξη αγάπης, είναι μια πραγματικότητα. Να ευχηθώ υγεία, να ευχηθώ γερή έτσι, αντοχή, γερό στομάχι στην δύσκολη δουλειά που κάνουμε, η οποία όμως όπως λένε και τα νούμερα τα οποία ακούσαμε, έχει πολύ μεγάλο αντίκρισμα, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και πολύ σημαντική, πολύ υψηλή αξία για τους πελάτες μας και να ευχηθώ καλή συνεργασία. Εγώ είμαι αυτός που συνήθως θα κατηγορείται όταν κάτι πάει στραβά. Και η δική μου δουλειά είναι να αρχίσω σιγά σιγά τα όποια κακό σκήμενα να τα διορθώσουμε. Με καλή συνεργασία, με διάθεση και με πολλή δουλειά θα τα φτιάξουμε όλα. Θέλω να θυμίσω σήμερα που είστε εδώ για να βραβευτείτε στη σπουδαιότερη μέρα ενός οπλιαστικού έτος που τελείωσε και έρχεται ένα άλλο, για να βραβευτείτε για κάτι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να ρωτήσω, εσείς τι δουλειά κάνετε? Τι δουλειά κάνει ασφαλιστής? Τι προσφέρουμε εμείς σαν κλάδος? Τα συμβόλαια, τα γυαλιστηρά? Γιατί είμαστε περήφανοι? Δεν πουλάμε χαρτιά, συμβόλαια και άλλα τέτοιες ιστορίες και παραγωγές και στατιστικά, αλλά πουλάμε προστασία. Πουλάμε χρήματα να μορφωθούν παιδιά. Πουλάμε χρήματα να ξαναφτιάξουν κάποια που είχαν την ατυχία να καούν, να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους. Πουλάμε την ελπίδα μέσα στα νοσοκομεία κάποιοι άρρωστοι να έχουν χρήματα να ζήσουν. Όταν ήμουν σαν τον Κελεσίδη ασφαλιστής με την τσάντα, έρχεται ένας οικοδόμος, ήταν αυτός, και μπαίνει μέσα στο γραφείο και μαρπάζει το χέρι αυτό εδώ, γέρασε τώρα, και άρχισε να μου το φυλάει. Και μου λέει, με αυτό το χέρι υπόγραψες το συμβόλαιο. Εγώ συγκινούμαι παρόλα αυτά, ας έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αυτό το χέρι δεν υπόγραψε, λέει, το συμβόλαιο που φτιάξαμε, την αίτηση? Λέω, ναι. Και πιάνει τα κλάματα αυτός και μου λέει, δεν άφησες τα παιδιά να πεινάσουν. Και είχαμε, λέει, φαΐ την Κυριακή το μεσημέρι, ενώ εγώ ήμουν στο νοσοκομείο. Ήταν οικοδόμος. Έπεσε, χτύπησε. Ήταν στις γάζες και στους γύψους. Και εγώ το έδωνα τότε ένα συμβολιάκι 300 δραχμές την ημέρα.
και μου λέει με αυτό το τετρακοσάρεκο η οικογένεια πίσω ήταν επίδομα, έτρωγε. Δεν τους άφησε Κυριακή το μεσημέρι να μην έχουν να φάνε κρέας. Και γι' αυτό απόψε ξεκίνησα να αφήσω οτιδήποτε άλλο είχα να έρθω εδώ να σταθώ σε αυτή τη τιμή που μου κάνει ο Κελεσίδης, να έρθω, να παραστώ, να είμαι και εγώ περήφανος για αυτά που κάνατε και να χαρώ που πριν 40 τόσα χρόνια ο Κελεσίδης άκουγα εγώ εκεί που είχα ένα γραφείο ότι ήταν ένας λετζεθνικής και έχει πάει λέει πάνω στον Έδρο και ξεκίνησε σαν κάτω, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και πάει λέει και μιλάει για ασφάλειες και φτιάχνει γραφεία και αναπτύσσει. Μετά από καρδιά χρόνια βρέθηκα κάπως στο Πήλαιο, μπαίνω μέσα σε μια αίθουσα, ήταν γεμάτη με κόσμο, με ανθρώπους που ανέπτυξε. Κελεσίδης δεν είναι μάνατζερ, είναι ο άνθρωπος που αναπτύσσει άλλους ανθρώπους να προσφέρουν αυτό το αγαθό να ζήσουν άλλοι καλύτερα. Και δεν το έκανε μια φορά, το έκανε πολλές. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ομολογουμένος εξαιρετικά καλός. Έφτασε στο σημείο τα γραφεία μας να παρουσιάσουν μια αύξηση της τάξης πάνω από 40% σε πρωτοετία ασφάλισης τραζωής. Περάσαμε το μισό εκατομμύριο σε πρωτοετία. Μπράβο σε όλους. Και φτάσαμε για πρώτη φορά, ομολογουμένως, ξεπερνώντας το 100% σε αύξηση, το 1 εκατομμύριο στους γενικούς κλάδους. Εδώ θέλει μια πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή, ομολογουμένως με εξεπλάγει με τα αποτελέσματα και αυτό που τολμώ να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα, για να καταλάβετε έτσι μια τάξη μεγέθους, διαχειριζόμαστε πάνω από 25.000 πελάτες με εγγεγραμμένα ασφάλιστα που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια, μπράβο. Σαν γραφείο, έτσι. Γιατί στο παρελθόν είχαμε άλλες δραστηριότητες που ήταν και σωματωμένα και άλλα γραφεία. Έτσι λοιπόν αυτό το λόγο είναι που μας πρεσβεύει και μας αντιπροσωπεύει. Δηλαδή τα βασικά μας στοιχεία είναι αυτή την αγάπη που έχουμε για τους συνανθρώπους μας. Και που τώρα πιο πολύ έχει ο κόσμος την ανάγκη μας, έτσι. Εμείς είμαστε τόσα χρόνια δίπλα τους και θα εξακολουθούμε να είμαστε πάντα δίπλα τους. Γιατί προωθούμε αυτή την οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια και σε εθνικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Είμαστε, γιατί εις της άλλης είμαστε και θεσμικός επενδυτής. Παρέχουμε σωστή διαχείριση των κεφαλαίων. Σκεφτείτε ότι διευκολύνουμε και τους τραπεζικούς δανειστές της τράπεζας, εξασφαλίζοντας τους δανειολήπτες. Βασικά στοιχεία της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Εξαλείφουμε και την οικονομική ατυχία για οτιδήποτε συμβεί. Γιατί το βασικό μας μοντέλο είναι να μειώσουμε την επιβάρηση του κρατικού συστήματος, να προνοήσουμε για τους θανάτους, για τις αναπηρίες, για τη σύνταξη. Είμαστε αυτοί που εξυπηρετούμε σε τις άλλες όλες τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, τα σπίτια, τα περιεχόμενα αυτονών, τα αυτοκίνητα και όχι μόνο. Τώρα οι δραστηριότητες των ασφαλιστικών εργασιών έχουν εξαπλωθεί με τα cyber risk και όλα αυτά τα καινούργια προϊόντα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να αναπτυχθούμε πάρα πολύ. Αλλά το βασικότερο επιμορφούμε το κοινωνικό σύνολο για την ανάγκη της ασφάλισης και τα ωφέλη της ασφάλισης. Αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Γιατί πάντα πρέπει να κοιτάζουμε την πρόληψη και όχι τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι για τους γιατρούς. Η πρόληψη είναι δικό μας μετερίζει. Έτσι λοιπόν, ο 43ος χρόνος που διανύω σε αυτή την εταιρεία, στην εθνική μας, θα δημιουργήσει πάλι ένα πρότυπο, ένα γραφείο μπουτίκ, αυτό που έχουμε δημιουργήσει, που θα είναι δακτυλοδεικτούμενη και θα είναι το σημείο αναφοράς στην εταιρεία μας και σε όλη την ασφαλιστική βιομηχανία.